σειρά μου να ευχαριστήσω εγώ δήμαρχο και την ευκαιρία που μου έδωσε να συνεργαστώ με το Δήμο Μίκης. Από μικρό παιδί τα θυμάμαι τη γιά μου που ανέβαινε κάθε Σεπτέμβριο για να κάνει τα ιαματικά της Ουτρά από τη Σταυρούπολη πάνω στις Στέρνες. Αν δείτε το υπολογιστή μου, το wallpaper είναι αυτή η φωτογραφία. Κάνω μάθημα με οφειλούμενους από όλη την Ελλάδα και δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το μέρος. Ευχαριστώ για τα καλά του Νόλου και του Στέλιου και τον Δήμαρχο. Εγώ να πω μόνο το εξής. Ήμασταν, θεωρώ ότι ήμασταν τυχεροί, γιατί λόγω του COVID ακυρώθηκαν οι θέσεις και είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε τα χρήματα που είχαμε διαθέσιμα στο κομμάτι της προβολής, στα κοινωνικά δίκτυα, στο YouTube, στο Facebook. Και είμαι πολύ χαρούμενο γιατί βλέπω την αποδοχή που έχει στον κόσμο. Δεν θα περίμενα τώρα κάποιο από Βέλγιο ή από την Ολλανδία που θα έρχονταν στην έκθεση να έρθει στη Μίκη. Νομίζω ότι αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Αλλά πιστεύω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Και από ό,τι λέει ο Δήμαρχος, θα χαρώ πάρα πολύ να μιλήσω και με τους επιχειρηματίες που βρίσκονται και λειτουργούν πάνω. Να δούμε αν έστω και 1, 2, 5, 10, 15 αυξήθηκαν οι πελάτες τους. Γιατί για μένα αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και είμαι πάρα πολύ περίεργος σε προσμονή. Έχω μιλήσει με την ομάδα του κ. Αγγελίδη για αυτό που ετοιμάζει. Υπάρχουν κάποιες καλές ιδέες μέσα από τη δουλειά που έχει κάνει. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις και υπόσχομαι ότι θα ψάξουμε να βρούμε χρηματοδότηση. Κάποιες από αυτές να βρούμε τρόπο να τις υλοποιήσουμε, να τις χρηματοδοτήσουμε και να τις υλοποιήσουμε άμεσα. Γιατί είναι ένας παραδεισμένος τρόπος πραγματικά το λαβεύω. Σας ευχαριστώ.